Θα τα κουβεντιάσουμε αυτά με τη βοήθεια της κυρίας Άννας Μαστοράκου. Είναι η πρώτη αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας. Κυρία Μαστοράκου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Υπάρχουν ήδη κάποιες μικρές επιστημονικές μελέτες οι οποίες λένε το εξής, ότι στους συμπτωματικούς φορείς μπορούμε να πιάσουμε 4 στα 5 περιστατικά, δηλαδή έχουμε απώλεια 20%. Στους ασυμπτωματικούς φορείς όμως έχουμε μία ευαισθησία της τάξης 41,2%, που σημαίνει ότι χάνουμε πάρα πολλά περιστατικά στους ασυμπτωματικούς. Χάνονται πόσοι, 6 στους 10, οι 4 ναι, στους 10, ναι, οι 6. 6. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή είναι η πολιτική ηγεσία και η επιτροπή, είναι να τονίσει το μήνυμα προς την κοινωνία. Και το μήνυμα προς την κοινωνία είναι αυτό που σας είπα. Δεν χαλαρώνουμε καθόλου, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα του τεστ. Συγγνώμη, είπατε ότι πιάνει τους 4 στους 10 συμπτωματικούς και χάνει τους 6, άκουσα σωστά? Είναι η ευαισθησία του 41,2% ναι, ναι. Στους ασυμπτωματικούς. Δηλαδή 6 στους 10 χάνονται, δεν τους ανοίγει. Και πιάνει τους 4. Ακριβώς. Σήμερα πόσους πιάνουμε, 0? Πιάνουμε κανέναν από τους ασυμπτωματικούς? Με συγχωρείτε που παρακολουθώ τις ερευνητικές σας με πολύ σεβασμό. Ναι. Το ένα δεν μας αρέσει, το άλλο δεν μας αρέσει, το άλλο είναι επιστημονικό, το άλλο αντιεπιστημονικό. Τη μία λέμε ότι χρειαζόμαστε 10 εκατομμύρια τεστ για τον ελληνικό λαό και χρειάζεται να γίνουν. Κάνουμε τεστ, έστω με αυτή τη διαρρέτη την οποία περιγράφτηκε, σέβομαι απολύτως την άποψή σας, αλλά τι διάβολο θέλουμε τελικά? Η αξιοποίηση του rapid test, γιατί rapid test ναι. Είναι, σας είπα, θα μπορούσε να γίνει μέσα από τις δομές υγείας. Δηλαδή, αντί για self-test ρινικού βλενογόνου, ρινικού μάλλον επιχρήσματος, θα έπρεπε να υπάρχει rapid test ρινοφαρυγγικού επιχρήσματος, το οποίο έχει δώσει μια θετικότητα και σας μιλάω με στοιχεία υπαρτά από τον ΕΟΔΗ. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό θετικότητα στο πληθυσμό PCR και rapid test είναι 5,2%. Προχθές το ποσοστό θετικότητα στα self-test τουλάχιστον την πρώτη μέρα ήταν 0,25%. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, το rapid test το οποίο γίνεται με ρινοφαρυγγικό επίχρησμα και με υποπτία γιατρονοσηλευτική έχει αποδείξει την αξία του, το οποίο είναι 5,2%. Η άποψη λοιπόν και η δική μας... Αυτό το αφισβητούσαμε μας, στην αρχή όμως, αυτό. Ναι, αυτό, προσέξτε. Το rapid test δεν είναι τέλειο. Το ξέρουμε όλοι. Το μοριακό είναι το εργαλείο, το κυρίαρχο. Αλλά όμως, όταν έχουμε μία πανδημία σε εξέλιξη και έχουμε την ανάγκη να χαράψουμε πολιτικές υγείας πιο σύντομες και πιο γρήγορες, άρα να κάνουμε πιο αυτό που λέμε εισάρρωση. Εισάρρωση λοιπόν πρέπει να γίνει με ένα εργαλείο που έχει αποδείξει την αξία του, έστω και αν έχει κάποια σφάλματα.